Theoto en somati epifanen di imin, osios elatrepsas, vien are tu zois, Theofanes osie, σούσαν, ύπαρξη να απορρίψας, άθλους τι ασκήσει συνάπτης. Εν τέθεν διαμφωτέρων, φέλης 12 Μαρτίου Θεοφάνους Σιγριανής του Ομολογητού Γρηγορίου Πάπα Ρώμης του Διαλόγου Σιμεών Οσίου του Νέου Θεολόγου Σιμεών Οσίου του Ευλαβούς Ο Όσιος Θεοφάνης, ο Ευθαρσής Ομολογητής, γεννήθηκε το 760. Ο Θεοφάνης είχε μοναχική κλίση και γι' αυτό με την συγκατάθεση της συζύγου του που επέλεξε και εκείνη τον ίδιο δρόμο, πήγε σε ένα μοναστήρι στο βουνό Πολύχινο, στο σύγκρι της Μητυλίνης. Προσεκλήθη στην Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο, όπου και διέπρεψε. Στην Ίσο Καλόνιμο ίδρυσε νέα μονή, στην οποία καλλιγραφούσε και συνέγραφε. Η υγεία του όμως προσευλήθη από οξία λυθίαση και επειδή δεν συμμερίστηκε τις αιρετικές ιδέες των οικονομάχων λέοντο του Αρμενίου και Ιωάννου του Πατριάρχου, εξορίστηκε στην Σαμοθράκη, όπου μετά από 23 ημέρες εκοιμήθη, το έτος 815. Αργότερα οι μαθητές του μετεκόμισαν τα λείψανά του στην Μονή του, το 822. Στο <Στυξη> τα πλούτη σας να με του Θείου Λόγου ανεβήχθης Ιεράρχα Γρηγορίε τον αρετών γαρ εκφάντορ γενόμενος ο ψυχή εκφράζει την ελάμψη, Πατέρωσι, Χριστό των Θεώνικετευε. Δορίσαστε ή μην το μέλλον. Όσιος Γρηγόριος ο πρώτος, ο διάλογος, πάπας της Ρώμης. Ο Γρηγόριος γεννήθηκε στην Ρώμη το 540 μετά Χριστόν, από πλούσια και χριστιανική οικογένεια. Σπούδασε φιλοσοφία και νομική. Μετά από τον θάνατο του πατέρα του, κληρονόμησε μεγάλη περιουσία. Αυτός όμως άφησε τα του κόσμου και έχτισε έξι μοναστήρια στην Σικελία και ένα στη Ρώμη, όπου μόνασε και ο ίδιος. Το 590 διαδέχεται τον Πάπα Πελάγιο τον Δεύτερο. Όταν ανέλαβε Πάπας ο Γρηγόριος, η εκκλησιαστική και πολιτική κατάσταση της εποχής είχε μεγάλες αθλειότητες και γράφει χαρακτηριστικά σε μία επιστολή του. Η εκκλησία είναι ως σαν ένα καράβι παλαιών που κυματίζεται σφοδρότατα και κάμνει νερά σε όλα του τα μέρη με τα ξύλα του σαρκοφαγωμένα, καθημερινώς πληττόμενον από την τρικυμίαν και κινδυνευόμενον να χαθεί. Επιπλέον ο Γρηγόριος ήταν και πολύ ασθενικός στο σώμα. Τι να κάνει. Αμέσως τότε πέρασαν από το μυαλό του τα λόγια του Κυρίου μας. Αρκεί η χάρισμα. η γαρ δυναμίσμου τελειούται δηλαδή σου είναι αρκετή η χάρη που σου δίνω, διότι η δύναμή μου αναδεικνύεται τέλεια όταν ο άνθρωπος είναι ασθενής και με την ενίσχυσή μου κατορθώνει μεγάλα και θαυμαστά. Πράγματι, μέσα στα 14 χρόνια που η Εκκλησία επιμάνθηκε από το Γρηγόριο, κατάφερε να ορθοποδήσει και καλλιεργήθηκε σωστά η όλη εκκλησιαστική παράδοση εκοιμήθη ειρηνικά στις 12 Μαρτίου του έτους 604. Ο Όσιος Σιμεών ο νέος θεολόγος καταγόταν από την Παφλαγωνία και έζησε τον 10ο αιώνα. Οι γονείς του Βασίλειος και Θεοφανό φρόντισαν για την καλή του εκπαίδευση. Τις δε σπουδέ του συμπλήρωσε στην Κωνσταντινούπολη με την κυδαιμονία ισχυρού θείου του στην αυλή. Με την επιμονή του θείου του μπήκε και αυτός στη βασιλική αυλή. Όταν όμως πέθανε ο θείος του, άφησε την αυλή του παλατιού και ζήτησε να εισαχθεί στην περίφημη μονή του στουδίου. Δεν τον δέχθηκαν όμως λόγω του νεαρού της ηλικία του. Αργότερα όμως τον δέχθηκαν. Εκεί μαθήτευσε κοντά στον ομώνυμο προϊστάμενό του, τον Σιμεών, με τις οδηγίες του οποίου ευδοκιμούσε στις θεολογικές μελέτες και την πνευματική ζωή. Συναντάμε κατόπιν των σημεών στην Μονή του Αγίου Μάμαντος, όπου έλαβε το μοναχικό σχήμα και στη συνέχεια έγινε ηγούμενός της. Επειδή όμως θέλησε να επιβάλει τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου, συνάντησε ζωηρή αντίδραση και παρετήθηκε. Ασχολήθηκε αποκλειστικά με θεολογικές μελέτες και συγγραφές κατηγορήθηκε από τον Μητροπολίτη Νικομηδίας Στέφανο ότι γιόρταζε από μόνος του σαν επίσημο Άγιο τον γέροντά του Σιμεών και η περιπέτεια αυτή του κόστισε έξι χρόνια ταλαιπωρίες. Τελικά διατάχθηκε να πάει σε ένα μοναχικό παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας, στην Ασιατική Όχθη της Προποντίδας, όπου και σε γεροντική ηλικία, κατά το έτος 1020 για την θεολογική του δυνατότητα ονομάστηκε νέος θεολόγος